Λοιπόν, σήμερα να μιλήσουμε για γερμανικές επανορθώσεις. Σήμερα είναι 21η Απριλίου 2015 και θέλω να μου πείτε τι έρχεται στο νου ενός γερμανού δημοσιογράφου μάχημου από την 21η Απριλίου του 67 και για 7 χρόνια. Λοιπόν, εγώ αυτή την ημέρα βρέθηκα στην Ελλάδα και με μια μεταπτυχιακές σπουδές με μια υποτροφία και το απόβραδο της πρώτης βρέθηκα στην Πλάκα σε ένα μαγαζί, θα τα λέγανε μπουάτ τότε, με δύο δημοσιογράφους. Ο ένας ήταν Τίλο Κόχα από τη γερμανική τηλεόραση και ο άλλος λεγόταν Βάσος Μαθιόπουλος. Ο Μαθιόπουλος τότε ήταν ανταποκριτής στη Βόνη κανονικά της Ελευθερίας και βρέθηκα αυτό το βράδυ, να πούμε, βρεθήκαμε εκεί το βράδυ και δεν ξέραμε βέβαια τι έγινε, ότι αυτή τη στιγμή ήδη τα τάγκς ήταν καθοδόν προς την Αθήνα. Και είπα στον Βάσο τότε, Βάσο, μάζεψε τις βαλίτσες σου και φύγε, εδώ μυρίζει κίνημα, να πούμε. Λέγα, έχουμε καιρό ακόμα, διότι αυτή δεν θα, αν τα κάνει, αν τα κάνει πραξικόπημα, θα κάνει μετά τις εκλογές. Βέβαια, λάθος αυτό. Ήταν μια αίσθηση που υπήρχε όμως όχι μόνο στους δημοσιογράφους τότε, σε όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας υπήρχε αυτή η αίσθηση, ε? Ναι. Ένα μεγάλο λάθος τότε, να πούμε. Μάλιστα. Ναι, και μετά το άλλο πρωί, να πούμε, κατάλαβα τι έγινε και δεν ξαναβρεθήκαμε ο Ματιόπουλος και εγώ, διότι αυτός κρύφτηκε κάπου και μετά πήγε στη γερμανική πρεσβεία. Είναι μια γνωστή ιστορία. Έφυγα κι εγώ λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα από την Ελλάδα, διότι, ξέρετε γιατί, δεν θα μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα στην Ελλάδα τότε, διότι είχα γνωριμίες με ανθρώπους όχι του δεξιού, από το δεξιό μέρος βέβαια, ήταν φίλοι, ήταν τότε, έκανα παρέα με τον Φίλιππο τον Ηλιού, με τον Κόλλο τον Βουλέλη και άλλους τέτοιους, και γι' αυτό θα ήμουν οπωσδήποτε από την πρώτη μέρα που παρακολούθησαν, και γι' αυτό έφυγα, πήγα στη Γερμανία να κάνουμε εκεί δουλειές όσο μπορούσαμε να κάνουμε, για να πληροφορούμε τον κόσμο για το τι έγινε στην Ελλάδα, να οργανώσουμε διαδηλώσεις, πορείες κλπ. Και να οργανώσουμε και βοήθεια για αυτούς που είχαν καταφέρει να φύγουν, να πάνε να έρθουν σε εμάς στη Γερμανία για πολιτικό άσυλο κλπ. Αυτή ήταν η δουλειά μας τότε. Και ορισμένα πράγματα καταφέραμε, αλλά όχι. Δεν μου λέτε, κύριε Ροτχόλτς, βρίσκεται ένα οξύμορο στο πώς η Γερμανία λειτουργήσε για την Ελλάδα? Ήταν ένας από τους δύο πυλώνες στην περίοδο της επταετίας να ακουστούν ελεύθερες φωνές. Σε σχέση με το τι γίνεται σήμερα 2015, τότε ήταν τάγκς, σήμερα παγκοσμίως είναι μπάνκς και χρηματαγορές, υπάρχει ένα οξύμορο? Αυτό δεν το κατάλαβα τώρα, γιατί η γραμμή δεν είναι... Να σας το πω διαφορετικά. Πολλοί ζούσαν με τη Deutsche Welle στο αυτή. Τότε. Σήμερα η υποδοχή, ακόμη και δημοσιογραφικά, από τη Γερμανία για την Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική. Α, ναι. Αν τα κατάλαβα καλά, δεν ακούω καλά εδώ πέρα. Είναι δύσκολη η γραμμή. Να πείτε την ερώτηση, παρακαλώ. Λέω, την περίοδο της επταετίας η Γερμανία ήταν ένας χώρος σε επίπεδο και κινημάτων και πολιτών και κομμάτων και δημοσιογράφων, αρρωγός συμπαραστάτης σε όσους αντιστέκονταν σε ένα ανελεύθερο καθεστώς. Σήμερα η οπτική της Γερμανίας, και δεν μιλώ για την κυβέρνηση, είναι τελείως διαφορετική για τους Έλληνες. Κοιτάξτε, μην κρυβόμαστε πίσω από το μικρό μας το δάχτυλο που λέμε. Τότε στη Γερμανία υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που υποστήριζαν το δημοκρατικό, το αντιδικτατορικό κίνημα, έτσι. Και φιλοξένησε η Ελλάδα βέβαια και ορισμένες προσωπικότητες, όπως ήταν τα αδέρφια Σιμίτη, ήταν ο Μαγκάκης, ο Δημήτρης Τσάτσος, ο Καρολός Παπούλιας κλπ. Αλλά εν γέννη η γερμανική κυβέρνηση ήταν με
με το σύστημα της Χούντας, διότι ήταν στο ΝΑΤΟ και η πολιτική θέση της Γερμανίας ήταν με το μέρος της Χούντας, μην το κρυβόμαστε. Και τότε έγινε και μια, σπάσανε και φιλίες. Τότε ο Γκιούντερ Γκράς, που μας πέθανε αυτές τις ημέρες, ναι, ναι, ήταν φίλος με τον Βίλι Μπραντ. Αλλά λόγω της θέσης της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στη Χούντα, αυτή η φιλία τελείωσε. Διότι ο Γκιούντερ Γκράς δεν ήθελε να υποστηρίξει αυτή τη γραμμή του Βίλι Μπραντ τότε. Δηλαδή, να το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Υπήρχε η αλληλεγγύη με τους Έλληνες δημοκράτες από διάφορα πολιτικά στρατόπεδα, αλλά εκεί η επίσημη γραμμή της Γερμανίας ήταν όπως σας είπα. Σήμερα όμως επίσημη και ανεπίσημη γραμμή, να το πω έτσι, ταυτίζονται στη συντηρητική πλειοψηφία των Γερμανών σε σχέση με αυτά που διέρχεται η Ελλάδα, εννοώ. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ένα μικρό μέρος των Γερμανών υποστηρίζει την Ελλάδα σήμερα, είναι περίπου 15%, υπάρχουν κάποιες μετρήσεις, περίπου 15% των Γερμανών είναι με το μέρος της Ελλάδας, οι υπόλοιποι δεν είναι με την σημερινή κυβέρνηση. Αυτή είναι μια αλήθεια βέβαια. Θέλω κλείνοντας, κύριε Ρότχολτς, επειδή για μένα έχει μεγάλη αξία να τα λέει ένας Γερμανός πολίτης που αγαπάει όμως την Ελλάδα, θα έλεγα πολλές φορές περισσότερο και από κάποιους που δηλώνουν Ελληναράδες. Θέλω να σας ρωτήσω, αν την περίοδο 67-74 και με τις δικές σας δυνάμεις και άλλων ανθρώπων προσπαθούσατε να στείλετε ένα μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα του τότε, με το τότε καθεστώς, σήμερα τι κατά τη γνώμη σας έχει αλλάξει και για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα του σήμερα, το μήνυμα δεν φτάνει στην υπόλοιπη Ευρώπη ως πρέπει? Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα καλά. Επαναλαμβάνετε, παρακαλώ. Βεβαίως θα το επαναλάβω. Λέω σήμερα, τότε το 67-74, το τι συνέβαινε στην Ελλάδα και όχι το καλοπισμένο προσωπείο του καθεστώτος, εσείς και άλλοι το σπάγατε μεταδίδοντας το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα τότε. Σήμερα το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα μεταδίδεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως μεταδίδεται, αλλά όχι πάντοτε με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των ΜΜΕ που βέβαια δεν διαδίδουν την αλήθεια και καμιά φορά και χοντρά ψέματα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά ένα μέρος και της τηλεόρασης και των εφημερίδων λένε την αλήθεια. Ακόμα και για το θέμα των επανορθώσεων. Είχαμε αυτές τις ημέρες εκπομπές που λέγανε την αλήθεια. Αλλά αυτό δεν ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος του τύπου και της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ως εξής, κύριε Ρότχολτς. Δράτω με τις ευκαιρίες μιας και σας έχουμε στη γραμμή. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει, βέβαια αυτές μέρες είστε στην Ελλάδα, αλλά την εικόνα την έχετε. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στη Γερμανία σε σχέση με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Είναι οριακά τα πράγματα? Το έχουν αποφασίσει να μας κουνήσουν μαντήλι, να μας πούν άντε γεια? Υπάρχει αυτή η προπαγάνδα που σας είπα από ένα μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης. Άσχημη προπαγάνδα υπάρχει. Δηλαδή στο συγκροτήματος Axel Springer, παραδείγματος χάρη, η Bild Zeitung κλπ. Και βέβαια πολλοί κόσμος πιστεύει αυτά που διαβάζει εκεί και πιστεύει αυτά που λένε οι αντιπρόσωποι της κυβέρνησης, που κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και δεν λένε και πάντα την αλήθεια για αυτά που γίνονται και για τα θέματα όπως είναι οι επανορθώσεις, που λένε όλα έχουν τελειώσει και από νομικής και από πολιτικής πλευράς και δεν υπάρχει θέμα πια, και ο κόσμος τα πιστεύει και λέει «Α, οι Έλληνες θέλουν τα λεφτά μας», ενώ τα λεφτά που ζητάνε οι Έλληνες ό,τι αφορά το αναγκαστικό δάνειο είναι ελληνικά λεφτά. Αλλά όχι, δεν το λένε και πολλά μέσα ενημέρωσης.